Δεν ξέρω τι έχουν κάνει εδώ. Εγώ ξέρω, μιλάω για την πατρίδα μου. Τι κάνουν εδώ και ποιο θα κάνει αυτά που δεν μπορώ να πω σε αυτά. Δεν οφείλετε σαν δημοσιογράφος όταν δουλεύετε στην Ελλάδα να γνωρίζετε τι γίνεται. Ξέρω τι γίνεται ό,τι αφορά την πατρίδα μου και τον Αλβανικό λαό. Δεν θέσαν θέμα τσαμουριάς επίσημα για Αλβανία, κύριε. Στην Ενωμένη Ευρώπη. Δεν πήγαν εκεί, είπαμε, θέλουμε τις περιουσίες. Δεν πήγαν. Αυτή είναι μια μερίδα τσάμιδων που έχουν φύγει στη 1944. Γιατί φύγανε? Που τους έδιωξε ο Ζέρβας. Γιατί θα σας πω εγώ, γιατί άμα θέλετε, επειδή με προκαλείτε, θα σας πω. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν μικρά παιδιά εγκληματίες πολέμου, κύριε Πλεύρη. Δεν συνεργαστήκαμε τους Ιταλούς. Τα παιδιά δεν συνεργαστήκανε. Αφήστε τα παιδιά. Γιατί διώξατε και τα παιδιά, αφού με προκαλείτε? Μόνο τα παιδιά. Δηλαδή, ξέρει τι είναι αυτό? Έχει ένα όνομα, γενοκτονία. Να πα να παραπέμπει στο δικαστήριο του Σας ακούν οι Έλληνες για οποιονδήποτε ασκεί. Όταν μιλάτε και λέτε ότι εμείς οι Έλληνες σφάξαμε έναν Αλβανό. Και από την άλλη όμως θέλετε. Σφάξατε στη 1914, σφάξατε, κύριε Πλεύρη. Το 1914 σφάξατε στην Ναι. Στην Νότιο Αλβανία. Στον πόλεμο που έγινε. Στον πόλεμο, ναι. Αφού μας πολεμούσανε. Εμείς σας πολεμούσαμε που δεν είχαμε ούτε κυβέρνηση ούτε κράτος. Δεν μας πολεμήσατε. 1914 δεν είχαμε, κύριε Πλεύρη, όχι. Πάμε όμως πολύ πίσω να δούμε στα πρόσφατα, παρακαλώ. Να δούμε στα πρόσφατα γεγονότα που ανησυχούν όλοι μας. Όχι όλοι μας, κυρία. Παρακαλώ. Με τους Σέρβους επειδή δεν θέλουμε τη Μεγάλη Αλβανία. Δεν το είπα αυτό. Δεν το είπα. Δεν μου φαίνεται σωστό να προσπαθεί ο κύριος Ιαννουλάτος, που είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα στην Αλβανία και στον αλβανικό λαό. Κύριε Καριοφίλη, δεν προσπαθεί με τη βία. Συγγνώμη, όχι. Δεν προσπαθεί με τη βία. Μην συγκρίνετε τώρα το ένα από το άλλο. Δεν είπε κανεί ότι. Ξέρουμε πολύ καλά πώ προωθείται. Δεν υπάρχει λεξιβία από το στόμα μου. Συγγνώμη. Το παράδειγμα του με τη ζωή του, ασφαλώ. Ξέρετε καλά πώ προωθείται. Μου φαίνεται να επεμβαίνει στα θρησκευτικά των άλλων. Με συγχωρείτε, πάει με το σώρι. Αυτοί που είναι Ορθόδοξοι στην Αλβανία είναι Ορθόδοξοι. Ακολουθούν τον κύριε Καριοφίλη, υπάρχει μια διαφορά όμως. Ξέρουμε πώς διαδίδεται ο χριστιανισμός και ξέρουμε πώς διαδίδεται ο μουσουλμανισμός. Έτσι. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μας. Ότι εγώ έχω διαβάσει το Κοράνι και εσύ δεν το έχεις διαβάσει. Αυτό το προπάρχει που παρόλο που εγώ δεν έχω διαβάσει το Κοράνι γιατί δεν μπορούσα. Τώρα όμως έχετε ευκαιρία. Υπάρχουν εκδόσεις στο Κοράνι εδώ πολύ φθηνές. Πάρτε μια και διαβάσετε. Συγγνώμη, δεν ξέρω αραβικά. Θα παρακαλέσω τον κύριο Χαρτοματζίδη, κύριε Χαρτοματζίδη, αν είναι δυνατόν. Για να ξέρουμε διαφορά. Για να δούμε πώς είναι το πρόβλημα και αν υπάρχει πρόβλημα με τον Τσεκάν, θα ήθελα αν είναι δυνατόν να δούμε. Θα υπάρχει πρόβλημα. Να δούμε ένα βίντεο αμέσως μετά το τηλεφώνημα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα. Με εκπλήσει ο κύριος Βορύδης. Με την λέξη, με τη φράση που είπε το τελευταίο. Ποιο? Ακόμα ο Έλληνας πολίτης έχει πιο πολλά δικαιώματα ακόμα και από τον νόμιμο μετανάστη. Για πού το ψάχνετε τον ρατσισμό, εκτός από αυτή τη φράση? Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν με ποιο λόγο, με ποιο λόγο. Ο μετανάστης, ο νόμιμος μετανάστης δεν έχει όταν πολιτικά μιλήσατε, δικαιώματα. Όταν μιλήσατε, δεν σας διακόψα. Δεν έχει πολιτικά δικαιώματα. Συγγνώμη. Άρα έχω περισσότερα δικαιώματα ή μεταπώς. Δεν σας διακόψα. Σε αυτό που λέει, σε αυτό θα με αφήνετε να μιλήσω ή όχι. Είναι έτσι. Τι να δηλαδή, ο νόμιμος μετανάστης δεν ψηφίζει, ούτε έχει το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεστε. Άλλο, ούτε να εκλέγει. Άλλο μπορεί να ψηφίζει. Άρα έχει περισσότερα δικαιώματα ή μεταπώς. Ανθρώπινα πρέπει να έχουν όλοι, αλίμονο. Αλίμονο αν αμφισβητήσει κανείς. Να τα διακρίσει και να πει. Ανθρώπινα δικαιώματα, αλίμονο. Να μην έχει δικαιώματα, δικαίωμα να ψηφίσει ο νόμιμος μετανάστης, αλλά όχι στο σύνολο. Γιατί πρέπει να γίνει αυτός ο διευκρινήσεις. Το ότι υπάρχει φαινόμενα ρατσισμού στην Ελλάδα, αυτό δεν αμφισβητείται. Υπάρχουν. Δεν είναι στο σύνολο του ελληνικού λαού όμως. Πού βλέπω εγώ τις πηγές του ρατσισμού? Πρώτο, ένας λόγος που υπάρχει κάποιες ρατσιστικές πράξεις είναι ότι ακόμα το κράτος μέχρι πριν 2 χρόνια δεν είχε νομιμοποιήσει τους μετανάστες. Για να μείνουμε σε αυτό το θέμα, γιατί είναι μεγάλο το θέμα και εγώ θα δεχτώ ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες